Καλησπέρα σας. Την πρώτη επίσημη αντίδραση της Αμερικανικής κυβέρνησης είχαμε πριν από λίγο για την έκρηξη στο αεροσκάφος της TWA. Ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν κατήγγειλε τη βομβιστική ενέργεια σαν βαρβαρική πράξη της αχαλήνωτης διεθνούς τρομοκρατίας. Ο εκπρόσωπος του Λευκού οίκου, Λάρι Σπίξ, ανακοίνωσε ότι αν και ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη η οργάνωση Αραβικά Επαναστατικά Κύτταρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα δεν θα σταματήσουν τις προσπάθειες να απονείμουν δικαιοσύνη σε όσους υποκινούν και υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες. Σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση του Λίβιου ηγέτη Μωαμάρ Καντάφη ότι η κυβέρνησή του δεν έχει καμία ανάμειξη, ο εκπρόσωπος του Λευκού οίκου, Λάρι Σπίξ, απάντησε ότι η αποποίηση της ευθύνης του Λίβιου ηγέτη δεν σημαίνει τίποτα αν λάβει κανείς υπόψη το παρελθόν του. Αυτά τόνισε ο Λάρι Σπίξ. Στο μεταξύ, στην Ιταλία, το νέο στοιχείο που προέκυψε μετά από τη σύσκεψη των Ιταλικών Αρμόδιων Αρχών είναι ότι ο επιβάτης ήταν γυναίκα, ονομάζεται Μέιν Μανσούρ και επιβιβάστηκε πράγματι στο Κάιρο. Το άτομο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, αποβιβάστηκε στην Αθήνα από το αεροσκάφος της TWA, το οποίο είχε κάνει ήδη το πρωί το δρομολόγιο Κάιρο-Αθήνα-Ρώμη. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι Σκαλφάρο, πρόσθεσε μάλιστα ότι το άτομο αυτό καθόταν στη θέση 10F, στο σημείο δηλαδή που έγινε ακριβώς η έκρηξη. Πηγές του Ιταλικού αεροδρομίου Φιουμιτσίνο απέκλεισαν σήμερα ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός πέρασε από τον έλεγχο του Φιουμιτσίνο. Το Ιταλικό πρακτορείο ANSA, μάλιστα, επικαλούμενο πηγές του Φιουμιτσίνο, μετέδωσε αργά το απόγευμα ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός θα πρέπει να ήταν πλαστικός, δηλαδή μηχανισμός που ανοιχνεύεται πολύ δύσκολα. Τις δηλώσεις πάντως των Ιταλών αρμοδίων απορρίπτει κατηγορηματικά ο Αιγύπτιος υπεύθυνος ασφαλείας του αεροδρομίου του Καΐρου, επιρρύπτοντας ουσιαστικά τις ευθύνες στη Ρώμη, λέγοντας ότι οι Ιταλοί αρμόδιοι είναι εκείνοι που θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρχε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός στο αεροσκάφος για το ταξίδι της επιστροφής του από το Κάιρο. Ανάμεσα τέλος στις διεθνείς αντιδράσεις για την έκρηξη σημειώνεται αυτή της Διεθνούς Ένωσης Πιλότων, η οποία ενδέχεται να αποφασίσει μποϊκοτάζ εναντίον όλων των πτήσεων που αφορούν το χώρο της Μεσογείου στο συνέδριό τους που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο. Στο μεταξύ, σε συνέντευξη τύπου που είχε προγραμματιστεί σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα για τον κυβερνήτη του αεροπλάνου της TWA, παρουσιάστηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, κ. Χέξιερ, ο οποίος δικαιολόγησε το όλο θέμα υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνήτης δίνει κατάθεση σε υπαλλήλους του FBI και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι η εταιρεία του δεν επιρρύπτει καμία ευθύνη στις ελληνικές αρχές για την τοποθέτηση της βόμβας στο αεροπλάνο και ότι η εταιρεία του θα πάρει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τις πτήσεις της. Λίγο πριν γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές, εμφανίστηκε ξαφνικά στην αίθουσα επισήμων του αεροδρομίου ο κυβερνήτης του αεροπλάνου, ο κ. Πίτερσον, τον βλέπουμε εδώ, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν αποκλεί τίποτα για τη θέση που τοποθετήθηκε η βόμβα και αποκάλυψε ότι στις αποσκευές έγινε διπλός έλεγχος στο αεροδρόμιο της Ρώμης, τόσο από την TWA όσο και από τις Ιταλικές αστυνομικές αρχές. Οι αποσκευές των επιβατών ερευνήθηκαν και σήμερα, για άλλη μια φορά, ενώ το μαύρο κουτί του αεροσκάφους πρόκειται να σταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκωδικοποίηση. Ποινική δίωξη εναντίον της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας Τέλειος Μαυρόπουλος. Η δίωξη αφορά σημερινό δημοσίευμα με το οποίο η εφημερίδα διερωτάται αν η βόμβα που εξεράγει χθες στο αεροσκάφος της TWA τοποθετήθηκε στην Αθήνα. Το νέο έγγραφο Κουεϊάρ για την επίλυση του Κυπριακού συζητήθηκε σήμερα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη και τον Κύπριο πρόεδρο Σπύρο Κυπριανού. Ο κύριος Κυπριανού έχει επιστρέψει ήδη στην Κύπρο. Οι δύο αντιπροσωπείες θα συναντηθούν πάλι στις 16 Απριλίου, αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τις ηγεσίες των κομμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα θα τα ενημερώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Το σχέδιο νόμου με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συζητήθηκε απόψε στη Βουλή. Απόψε κατατέθηκε επίσης στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια, μη μετατρέψιμη, χρηματική ποινή, καθώς και του δικαιώματος, στέρηση του δικαιώματος παρακολούθησης αγώνων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε αυτόν που καταδικάζεται για πράξεις βίας.
Αρχίζει αύριο το πρωί το 23ο συνέδριο της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Στο συνέδριο συμμετέχουν 614 αντιπρόσωποι από 70 εργατικά κέντρα και από 70 ομοσπονδίες της χώρας. Η ΓΕΣΕ επισημαίνει ότι το συνέδριο αυτό χαρακτηρίζεται από τους όρους του 22ου, το οποίο αναγνωρίστηκε ως το πιο αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό. Στο μεταξύ, με απόφαση που εκδόθηκε πριν λίγο από το Ειρηνοδικείο της Αθήνας, απορρίφθηκε η αίτηση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων με την οποία είχε ζητηθεί να ακυρωθούν οι αποφάσεις της ΓΕΣΕ σχετικά με το αυριανό συνέδριο. Συνέντευξη τύπου έδωσαν σήμερα οι επαγγελματοβιοτέχνες με αφορμή το κλείσιμο των καταστημάτων τους την ερχόμενη Δευτέρα. Ανάμεσα στα αιτήματα που προβάλλουν οι επαγγελματοβιοτέχνες είναι το πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης, η αύξηση των συντάξεων του ΤΕΔΕ και άλλα. Στη συνέντευξη δεν συμμετείχε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος διαφώνησε με το κλείσιμο των καταστημάτων. Ο Υπουργός Εμπορίου Νίκος Ακριτίδης χαρακτήρισε την κινητοποίηση πολιτική αντιπαράθεση και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο να συζητήσει τα αιτήματα των απεργών. Ενισχύονται οι βιομηχανικές επενδύσεις με τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου 1262 που υπογράφηκε σήμερα από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Ρουμελιώτη. 130.000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν την ερχόμενη πενταετία με την κατασκευή αναπτυξιακών έργων ύψους 1.600.000.000 δραχμών. Το Υπουργείο Αιγαίου δημιούργησε διεύθυνση πολιτικού σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης με σκοπό την οργάνωση και την κινητοποίηση των πολιτών της περιοχής για έκτακτες ανάγκες που παρουσιάζονται σε περίοδο ειρήνης, όπως είναι οι σεισμοί και οι φωτιές, αλλά και σε περίοδο πολέμου. Στους νομάρχες θα υποβάλουν στο εξής τα αιτήματά τους για έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι πια δηλαδή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αύριο σας θυμίζουμε ότι στον εσωτερικό δακτυλίο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 1, 2, 3, 4 και 5. Για τον αυριανό καιρό τώρα μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παύλος Κώσης. Προοδευτική ενίσχυση των νοτιάδων προβλέπεται σήμερα ότι θα έχουμε στις δυτικές κυρίως περιοχές της χώρας. Πιο αναλυτικά, προβλέπεται ότι ο καιρός στην αρχή θα είναι σχεδόν έθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Προοδευτικά όμως στη Δυτική Ελλάδα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά, κυρίως στα βορειοδυτικά διαμερίσματα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιάδες, μέτρη μέχρι ισχυρή, που θα ενισχυθούν και θα γίνουν τοπικά μέχρι και πολύ ισχυρή, δηλαδή 7 μποφόρ. Στην Ανατολική Ελλάδα θα είναι στην αρχή μεταβλητή ασθενής, που και εδώ όμως σιγά σιγά θα γίνουν νοτιάδες και θα ενισχυθούν προς το βράδυ και θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια πυκνά από 7 μέχρι 24 βαθμούς και στα νότια από 11 μέχρι 26. Στην περιοχή Αττικής, ο καιρός προβλέπεται ότι θα είναι και πάλι σχεδόν έθριος, οι άνεμοι θα γίνουν και εδώ νοτιάδες προς το βράδυ μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 μέχρι 26 βαθμούς στην πόλη. Και στην περιοχή Θεσσαλονίκης, ο καιρός προβλέπεται σχεδόν έθριος, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 8 μέχρι 23 βαθμούς. Για το Σάββατο, προβλέπεται ότι θα έχουμε νεφώσεις στην υπηρετική κυρίως Ελλάδα και αναμένεται να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα, κυρίως όμως τα βορειοδυτικά. Οι νοτιάδες θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε. Καλή σας νύχτα.